τόσα, τόση τέτοια. Κατερίνα μου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα σημερινά κουσκούς των Σταρ. Μετά από 1,5 χρόνο απουσίας, ο Ανδρέας Μικρούτσικος εμφανίστηκε αδυνατισμένος, ανανεωμένος, μαυροφορεμένος και με εγκρίζους κροτάβους στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Άννα Βύση για να στηρίξει με την συναυλία της τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ο Ανδρέας δεν παρέλειψε να τραγουδήσει με την Άννα τον ύμνο του Παναθηναϊκού, αλλά και να παίξει κυνηγητό με την κάμερα του Σταρ. Αισθάνθηκε το πρόσωπο της ημέρας? Όχι, ποτέ δεν αισθάνομαι το πρόσωπο της ημέρας, ακόμα και σε περιπτώσεις που είμαι. Σήμερα δεν ήμουνα. Απλά ήμουνα εδώ για να έχω συμμετοχή και να εκφράσω έτσι τη συμπαράστασή μου στον ερασιτέχνη. Δεν ήμουνα. Αλλά ποτέ δεν τον αισθανόμουν έτσι όπως το λες εσύ. Σήμερα τα φώτα, τα φλάς, οι κάμερες, οι δημοσιογράφοι όλοι ασχολούνται με σένα. Όχι, μην το βάζεις έτσι. Μην ξεφεύγουμε από το ριάκι που λέγεται Παναθηναϊκή ιδέα. Όλοι αυτό και σήμερα, αλλά και γενικότερα αυτό υπηρετούμε. Μας είχες λείψει, είχαμε πολύ καιρό να σε δούμε και ήταν μια επανεμφάνιση όλο συζήτηση. Καταπληκτικό λοιπόν. Να, ο Παναθηναϊκός που μου έδωσε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και εύχομαι και εκτός Παναθηναϊκού να βρούμε τρόπους να τα λέμε. Κάτι άλλο θέλω, Αντρέα. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Μισό λεπτό. Αντρέα, για την οικονομική κρίση θέλω να σε ρωτήσω. Όχι, όχι, την οικονομική κρίση. Δεν είμαι οικονομολόγος. Για την γενικότερη οικονομική κρίση. Δεν είμαι οικονομολόγος. Φιλιά, φιλιά. Αντρέα. Αντρέα, τι μπορεί να μιλήσει. Αντρέα. Μισό λεπτό. Αντρέα. Αντρέα. Εμείς είμαστε από την Νόβα. Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε και πόσο είναι. Πάμε κάτω και σε κάποια γωνία. Έλα, σε κάποια. Με δύο ερωτήσεις. Και τέμω, έλα. Κάτσε, κάτσε και πέλα να τραβήξουμε και εμείς λίγο. Τρεις ερωτήσεις. Μόνο για την τηλεόραση. Μισό λεπτό για την τηλεόραση. Όχι, μίλησα. Αν σου έλειψε. Όχι, όχι, όχι. Τότε σου λέει. Σου δώσα τις περισσότερες και τις καλύτερες. Ούτε θα μου μιλήσεις για τη Μήλο, για την τηλεόραση, για την οικονομική κρίση, κάτω που βρίσκεσαι. Όπου και αν βρίσκομαι, είμαι αυτός που είμαι. Δεν πετάω την μπάλα έξω για καθυστέρηση, μιας και μιλάμε εδώ για Παναθηναϊκό. Ναι, χαμογελάω και είναι μεταδοτικό. Ξεκίνησα από τον παραδοσιακά με τον πατέρα μου, την οικογένειά μου, υποστηρίζαμε ΑΕΚ και μετά έγινα Παναθηναϊκός. Δεν είμαι από τους φανατικούς, κακούς φανατικούς, ξέρεις, που βλέπω διαφορές γιατί θέλω να βλέπω διαφορές με το έτσι θέλω. Έπρεπε να είμαι μια ομάδα και διάλεξα λοιπόν αυτή. Τον αγαπάω τον Παναθηναϊκό σίγουρα και έχω ιστορία μαζί, αλλά θα ήθελα αν είναι δυνατόν να έρθουν και άνθρωποι από άλλες ομάδες, γιατί θέλουν να ακούσουν τα τραγούδια μου και γιατί θέλουν να βοηθήσουν μια κατάσταση που έχει να κάνει με την νεολαία. Σ' άλλος, δημιουργήθηκε όταν ο πρόεδρος της